Δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα έχουν ανεβάσει την ένταση Μανώλη στα ύψη. Δυστυχώς τα γεγονότα λειτουργούν κυρίως η πολιτική αυτή την περίοδο και η στρατιωτική ηγεσία των δύο χωρών προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Και είναι και μέχρι χτες το απόγευμα ήταν πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω αν σήμερα θα χαλαρώσουμε. Βεβαίως δεν έγιναν οι υπερπτήσεις που έγιναν προχτές. Υπάρχει κάποια ένδειξη δηλαδή και το λες αυτό? Ναι, υπάρχουν ενδείξεις. Ότι σας λέω τουλάχιστον από την πλευρά στην οποία βρίσκομαι, υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός απέναντι στην Ελλάδα. Δηλαδή κυρίως η στρατιωτική ηγεσία έχει κάνει τέτοιες κινήσεις απέναντι στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι οι υπερπτήσεις που πραγματοποιήθηκαν πάνω από τα ελληνικά νησιά, δηλαδή πάνω από το κυρίαρχο έδαφος της Ελλάδος, ήταν στοχευμένες. Βεβαίως, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ότι η Ελλάδα παραβιάζει και τα λοιπά. Θα τα πούμε αυτά. Βεβαίως. Όμως, τα μαχητικά που ήρθαν δυτικότερα της Τουρκίας και ενδεχομένως τα ελληνικά μαχητικά που προσέγγισαν, δεν ξέρω αν υπάρχει παραβίαση ή όχι, αυτό δεν το ξέρω, που προσέγγισαν τις τουρκικές ακτές, είδαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είδαν την ένταση. Τώρα από εκεί πέρα γίνεται μια διαχείριση και σε διπλωματικό επίπεδο και σε. Να πέσουν οι τόνοι, δηλαδή τι βλέπεις? Ναι, κοίταξε, όταν υπάρχει ένα τηλεφώνημα Παναγιωτόπουλου ΑΚΑΡ, νομίζω δείχνει κάτι. Οπωσδήποτε τελικά αυτό ήταν να σε πούμε καλό κλίμα φορές. Το τηλεφώνημα Μανώλη, γιατί είδαμε την απάντηση που δημοσιεύει καθημερινή σήμερα του κυρίου ΑΚΑΡ, που είναι μια φράση που έχει ερμηνείες, ας πούμε. Δηλαδή λέει θα το τσεκάρω, λέει, θα το δω, ας πούμε. Προσέξτε. Πολλές φορές γίνεται η κουβέντα γιατί να μιλάμε, γιατί να ξέρετε, ναι, γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στην πόλη κτλ. Γι' αυτό το λόγο, διότι το επόμενο βήμα από αυτές τις υπερπτήσεις ή οποιοδήποτε άλλο, ναι, η Ελλάδα ενεργοποίησε τα αντιεροπορικά της από όσο μαθαίνουμε, ναι, πήγαν τα μαχητικά να ανακαίνουν, δηλαδή έριξε την πυγμή της η Ελλάδα, αλλά από εκεί πέρα χρειάζεται και μια διαχείριση. Διότι αν αφήσεις το πράγμα να αν δεν υπάρχει επικοινωνία, αν δεν υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας, ο άμεσος, ΑΚΑΡ Παναγιωτόπουλο, αν χρειαστεί Μητσοτάκη Ερντογάν, και ας σκοτωθούν στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αυτό. Σωστά, σημασία σωστά. Έχει να μην πάμε στην επόμενη φάση. Αυτό Μανώλη καλά κάνεις και το λες. Έχει σημασία γιατί είναι και μια απάντηση σε διάφορους πολέμαρχους εδώ του Twitter και των social media και γενικότερα που έλεγαν χθες με το που βγήκαν οι πυροβολαρχίες οι αντιεροπορικές ότι όταν βγάζεις λέει, το πιστόλι στο τραπέζι πρέπει να είσαι έτοιμος και να το χρησιμοποιήσεις. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα, αλλά η Ελλάδα δεν είναι επιθετική δύναμη. Και ούτε θέλει να φτάσει εκεί. Ούτε θέλει να οξύνει την κατάσταση. Θέλει σα ίσα να πέφτουν οι τόνοι, να πάμε σε ήρεμα νερά και να λειτουργήσει η διπλωματία. Αυτή είναι η λογική. Η λογική δεν είναι να βγάλουμε τα όπλα και να αρχίσουμε ένα πόλεμο μεταξύ μας. Το λέω για να το καταλάβουν ορισμένοι αυτό. Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα, νομίζω δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδος που έχει υποχωρήσει οποιοδήποτε ζήτημα. Κανένας. Για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Από ποιο κόμμα και να προέρχεται. Από εκεί πέρα είναι πολύ εύκολο να λες ρίξε, άντε πάμε γιούρια, αλλά τα γιούρια και τα ρίξε και βλέπουμε τι γίνεται, τα έχουμε δει, 100 χρόνια έχουν περάσει από τη μικρασιατική καταστροφή, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς καμία πολιτική στήριξη, πήγαμε να πάρουμε την Άγκυρα και βλέπετε τι έγινε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια ψυχραιμία. Η Ελλάδα, να το πούμε από το 1974 και μετά, πού ήταν, πού βρίσκεται, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει προχωρήσει, οικονομικά είναι πολύ πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ελλάδα έχει μπει και η Κύπρος. Δηλαδή, είμαστε μια κατάσταση που κάποιοι ζηλεύουν. Άρα, νομίζω, με υπερπτήσεις και όλα αυτά, η Ελλάδα το διαχειρίζεται καλά το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το πάει στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είπε, το πήγα στο Στόλτεμπεργκ το ζήτημα, το έθεσα. Βλέπει τον Αμερικανό πρόεδρο μεθαύριο, Μανώλη. Μιλάει στο Κογκρέσο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτά όλα τα βλέπει και η Τουρκία. Θα τα πούμε παρακάτω. Για όλα αυτά τα βλέπει η Τουρκία. Θέλω να πω, νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, το ίδιο θα έκανε και οποιοσδήποτε άλλος πολιτικός. Θέλω να πω, το να ρίξε, άιντε πάμε γιούρια, εμείς μπορούμε να τα πούμε, δημοσιογράφοι, αναλύσεις οτιδήποτε. Όταν είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, τα γεγονότα, τα θέματα όταν έχεις την ευθύνη της χώρας, Μανώλη μου, οι ευθύνες είναι τεράστιες.
Δεν είναι μια ανάρτηση στο Facebook και στο Twitter, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει το χαβαλέ του. Αυτά είναι τεράστια θέματα, σοβαρά, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το είδαμε και με την. Και δεν το λέω για να χτυπήσω το κόμμα αυτό κτλ. Το είδαμε επί ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια. Δεν υπογράφουμε, τα ασκήσουμε κτλ. Mm-hmm. Όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα. Άλλαξαν τα πράγματα. Καταλάβατε. Ενώ άλλαξαν τα πράγματα. Mm-hmm. Και ο Αλέξης Τσίπρας ευτυχώς κατάλαβε την πραγματικότητα τότε και σε αυτό το θέμα τον εκτιμώ, διότι ξεκαθάριζε τους άλλους που μας υπόσχονταν να μας δώσει λεφτά με μισθούς IOU. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι υπάρχουν που υπόσχονται επιστολές του Χριστού, του Ιησού κτλ. Γι' αυτό σας λέω. Κάποια συγκεκριμένα κόμματα, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πάμε λοιπόν. Σωστά, φύγαμε. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο Ιπτανζού Μπιργκίτς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ελληνική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε προβοκατόρικες πτήσεις κοντά στις ακτές της χώρας μας μεταξύ 26 και 28 Απριλίου, παραβιάζοντας επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της χώρας μας, στα δίδυμα, στην Τάτσα και στην περιοχή του Νταλάμαν. Η πολεμική μας αεροπορία, η τουρκική πολεμική αεροπορία, όπως λέει ο κύριος Μπιργκίτς, απάντησε αυτές τις προβοκατόρικες πτήσεις και παραβιάζει σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής. Η Ελλάδα είναι η πλευρά που ξεκίνησε και κλιμάκωσε την ένταση. Το να κατηγορεί τη χώρα μας με αβάσιμους ισχυρισμούς δεν έχει σχέση με την πρόσφατη θετική ατζέντα και σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχει αλλαγή στη στάση της Τουρκίας για την επίρρηση όλων των προβλημάτων του Αιγαίου, πολλά τα προβλήματα για την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του εύρους του εναέριου χώρου, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου με την Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, λέει, μιλάμε για μια στροφή της πραγματικότητας πρώτα απ' όλα. Εσείς παραβιάσατε τον εναέριο χώρο, βέβαια δεν μιλάει για υπερπτήσεις, για παραβίαση εναέριου χώρου, ενώ δεν ξέρω αν έχει γίνει όχι, αυτά μόνο σαν αεροπορία τα ξέρουν. Αλλά τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από ελληνικά νησιά, κατοικημένα ελληνικά νησιά, Καστελόριζο, Ρόδο, Κο, Σάμο, Αγαθονήσι, ακριβώς. Βλέπουμε και το χάρτη με Μανώλη όσο μιλάς. Έχει σημασία, διότι ναι, λέει, απαντήσαμε στην ελληνική πολεμική αεροπορία, αλλά τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν εντελώς τυχαία ενδεχομένως. Μπορεί, θα το δούμε. Μπορεί να είναι, αυτή να είναι οι κανόνες εμπλοκής. Εγώ αυτό που ξέρω όμως είναι ότι πέταξαν πάνω από τα νησιά που η Τουρκία θέλει την αποστρατιωτικοποίησή τους. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, με τον πιο επίσημο τρόπο, έχει πει ότι σε περίπτωση που παραμείνουν στρατιωτικοποιημένα, θα αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους. Δεν τα λέω εγώ, τα έχει πει επίσημα η Τουρκία αυτά. Άρα λες, έχει ένα νήμα εδώ που τα συνδέει όλα αυτά, Μανώλη. Δεν ήταν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Κοιτάξτε, δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Ούτε θα το τσεκάρω που λέμε και τα λοιπά, δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, όταν απογειώνονται μαχητικά και μη επανδρομένα και έχουν γίνει 160 παραβιάσεις και 41 υπερπτήσεις πάνω από τα. Νομίζω δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν χρειάζεται να τσεκάρει τίποτα. Αλίμονο, αλίμονο. Εδώ βλέπουμε και τα σημεία που έγιναν υπερπτήσεις, Μανώλη μου, στα νησιά μας και ξεκίνησαν από τη Ρόδο, από κάτω, νότιο-ανατολικά. Και έφτασαν μέχρι επάνω την Κάλυμνο και τα Ίμια κλπ. Αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι πριν το ξέραμε, δηλαδή εννοώ πριν από 2-3 μέρες. Πρώτα απ' όλα, στην Τουρκία υπάρχει άποψη ότι εδώ και πολλές ημέρες, κυρίως έρχονται πρωινές ώρες οι Έλληνες. Αυτό εγώ άκουγα. Ναι. Αλλά επίσης παρατηρούμε μεγάλη προσοχή τις προετοιμασίες της Ελλάδος για την αντιμετώπιση των μη επανδρομένων αεροσκαφών της Τουρκίας. Mm-hmm. Ενδεχομένως αυτό που ακούω εγώ είναι αυτή η κινητικότητα που υπάρχει και νομίζω τους ενοχλεί ιδιαίτερα, όπως έχουν παρατηρήσει μια κινητικότητα στο Αιγαίο. Αυτό υποστηρίζουν. Τώρα, από την κινητικότητα στο να φτάσουμε σε σημεία να γίνονται αναχαιτήσεις πάνω στους εθέρες του Αιγαίου με τον κίνδυνο, όπως έχει δηλώσει ο κ. Φλόρος, ενός ατυχήματος, φτάσαμε σε δύσκολα σημεία. Όμως εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αλλή μόνο η κυβέρνηση, εγώ προσωπικά δημοσιογραφικά είμαι σε μια κατάσταση επιφυλακής. Δεν εφησυχάζω μέχρι στιγμής. Ας έρθει το Σαββατοκύριακο, τότε ενδεχομένως να ηρεμήσουμε, αλλά είμαι σε μια κατάσταση επιφυλακής. Η ένταση ακόμα. Πιστεύεις ότι θα έχουμε και συνέχεια?
έτσι όπως έχουν γίνει η συγκέντρωση, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή στημένες οι δυνάμεις, χρειάζεται να είμαστε λίγο σε stand-by mode. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα έχει ανοίξει τα αεροπορικά της. Αντίστοιχα, έχουν γίνει προετοιμασίες και από την πλευρά της Τουρκίας. Υπάρχει μια νευρικότητα και κυρίως στους στρατιωτικούς των δύο χωρών. Όμως υπάρχουν οι πολιτικές ηγεσίες, Παναγιωτόπουλος Ακάρ, Μητσοτάκης. Ευτυχώς μιλάνε μεταξύ τους. Η πολιτική ηγεσία. Υπάρχει επικοινωνία, ευτυχώς. Έχει ενημερωθεί και τον ΝΑΤΟ, Μανώλη, από τον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα ζητήματα αυτά και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Επομένως, όλες οι πλευρές και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι πλευρές είναι ενήμερες. Τώρα, επειδή είπες Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτό που είπες, διότι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει στο Κογκρέσο είναι βασικό θέμα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Προκαλεί εντύπωση. Για ποιο λόγο, από ποιον περιμένει η Τουρκία την έγκριση για τα F-16? Έτσι. Από το Κογκρέσο. Από το Κογκρέσο. Ακριβώς. Και πάει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, εκτός αφού θα δείξει ο Λεύκο οίκο τον Τζο Μπάιντεν, που και αυτό τους προκαλεί εντύπωση. Έχετε το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ. Και αναφέρεται στο θέμα και λέει: μεγάλη χειρονομία από το Κογκρέσο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Μητσοτάκη. Τον κάλεσαν να μιλήσει στο Κογκρέσο. Ο Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν και βεβαίως θα αναπτύξει και τις θέσεις της Ελλάδος, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ξέρουν, στην Τουρκία ξέρουν, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το Κογκρέσο μαζί της, Μενέντες, και βεβαίως και την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι στιγμής. Τώρα, δεν παίρνει τα F-35 να δώσει. Δηλαδή, θα πάει ο Μητσοτάκης και θα πει: συγγνώμη, πέταξαν 41 φορές τα μαχητικά, τα τουρκικά, πάνω από το ελληνικό έδαφος. Έχουμε αυτή την κατάσταση στο Αιγαίο. Δώστε F-16 στην Τουρκία. Νομίζω περιμένουν το ακριβώς αντίθετο. Δεν αρέσει λοιπόν αυτή η συνάντηση, λες, του κυρίου Μητσοτάκη στην Τουρκία καθόλου, Μανώλη, τη στιγμή που η Τουρκία παρακαλάει για μια τέτοια συνάντηση και δεν γίνεται. Η Τουρκία θέλει αυτή τη συνάντηση, αλλά πρώτα απ' όλα θέλει να πάρει τα F-16. Να πάρει 40 F-16 που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ήδη εξυγχρονίζει. Και προσέξτε, επειδή γίνονται οι αρωμαχίες, οι αναχαιτήσεις, οι παρακολουθήσεις ενδεχομένως και οι φωτογραφίες ενδεχομένως στο Αιγαίο, έχει και τα Ραφάλ. Ήρθαν τα Ραφάλ και έρχονται κι άλλα. Εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι στα Ραφάλ ήδη και έρχονται κι άλλα. Δεν το είπαμε εμείς, το λένε οι Τούρκοι αναλυτές. Αλλάζουν οι ισορροπίες όπως δηλώνουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί αναλυτές. Ακούμε καθημερινά στα κανάλια να το λένε, Μανώλη, έχεις δίκιο. Σιγά σιγά, αργά αργά, όταν θα έρθουν και η Μπερχάρα και αν η Τουρκία, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μέχρι τότε να είμαστε καλά, να δούμε, να έχουμε την υγειά μας και να είμαστε και στο Sky. Μέχρι να έρθουν η Μπερχάρα και όταν έρθουν και τα Ραφάλ, δηλαδή σε δύο χρόνια από τώρα, αλλάζουν πράγματι οι ισορροπίες και η Τουρκία αν δεν έχει παραλάβει F-16, δεν έχει εξυγχρονίσει τα μαχητικά της. Εκεί πράγματι υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα και αυτό το βλέπω στην Τουρκία. Όλος αυτός ο εκνευρισμός νομίζω έχει ιδιαίτερη σχέση και με αυτά τα γεγονότα.